Νέα δυναμική στο εσωκομματικό σκηνικό αλλά και το πρόγραμμα διακυβέρνησης προσδίδει στη Νέα Δημοκρατία η μαζική συμμετοχή των μέλων του κόμματος στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη συνέδρων και εκπροσώπων στις τοπικές οργανώσεις όλης της χώρας. Υποδεκόμαστε τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, της μεγάλης παράταξής μας, όπου σήμερα αθρώα προσέρχονται για να εκλέξουν τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Επιτροπής, τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, αλλά και τους συνέδρους, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την παράταξη στο συνέδριο του Δεκεμβρίου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, διότι υπήρξε ένα από πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μια εξαιρετική συμμετοχή. Για ένα κόμμα που εξελίσσεται σε μια Ελλάδα που αναπτύσσεται, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το εκλογικό κέντρο Γαλατσίου, όπου βρέθηκε. Στη δήλωσή του, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία ως το μεγαλύτερο κέντρο-δεξιό κόμμα στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο εξελίσσεται σε μια Ελλάδα η οποία αναπτύσσεται. Και με πολύ μεγάλη χαρά θα ολοκληρώσουμε τις εσωκομματικές μας εκλογές, θα διοργανώσουμε το τακτικό μας συνέδριο το Δεκέμβριο και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή όλων των Ελλήνων, για να οδηγήσουμε την Ελλάδα με ασφάλεια στο δρόμο της ανάπτυξης, της προκοπής και της ευημερίας. Στο Ηράκλειο, το εκλογικό κέντρο που λειτουργήσε στο θεατρικό σταθμό εξελίχθηκε σε ένα από τα εκλογικά κέντρα με τη μαζικότερη προσέλευση στελεχών σε όλη την Ελλάδα, όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, Νεκτάριος Παπαβασιλείου. Να πω ότι το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή έχει πάρει τα πρωτεία, βρίσκεται στην τριάδα με τις μεγαλύτερες εγγραφές και συμμετοχές στην ελληνική επικράτεια. Στα εκλογικά κέντρα στο Ηράκλειο, τη Χερσόνησο, τα Πεζά και τις Μοίρες, πάνω από 6.000 μέλη προσήλθαν στη διάρκεια της ημέρας για να ψηφίσουν. Για πρώτη φορά, μάλιστα, 1.300 μέλη της Νέας Δημοκρατίας που πιστοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα ψήφισαν και μέσω διαδικτύου. Η παράταξή μας καινοτομεί σε κάτι εξαιρετικό, ότι από τα μέλη αυτά που σας είπα, 1.300 και πλέον μέλη θα ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Είναι κάτι πρωτοπόρο και καινοτόμο για την χώρα, καθώς για πρώτη φορά μέλη του κόμματος προσκαλούνται να ψηφίσουν τον εκλεκτό πρόεδρο και τα μέλη της παράταξης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω του κινητού τους κλπ.